Android Galaxy Greece, εδώ είμαι ο Ανδρέας και σήμερα θα δούμε το 500 Fire Paper, το οποίο είναι ένα wallpaper app, το οποίο έχει φτιάξει ο Chainfire, ο developer που έχει φτιάξει το Super User SU και πολλά άλλα ακόμα apps για root, οπότε λίγο περίεργο για εκείνο να φτιάχνει η wallpaper app, αλλά πάμε να το δούμε γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πολύ ωραία wallpapers, όλα full high definition εννοείται και πολύ μεγάλη επιλογή. Ε, αυτό είναι ένα wallpaper το οποίο έχει διαλέξει ε, το, η εφαρμογή για να έχει πάνω το τηλέφωνο. Υπάρχει επιλογή να χτυπήσουμε με τρία δάχτυλα και να αλλάξει όσες φορές θέλουμε και θα αλλάξει πάλι. Ε, αυτή τη στιγμή το mode του είναι να αλλάζει σε κάθε ε, home screen. Οπότε αν πάμε στο ε, Google Now και μετά ξαναπάμε στην home screen θα έχει αλλάξει το wallpaper. Και πάμε να δούμε τα settings γρήγορα. Δεν θα είναι μεγάλο βίντεο αυτό, ελπίζω. Uh, αυτό είναι λοιπόν το 500 Fire Paper. Υπάρχει και το Pro για να παγώνετε αν θέλετε κάποιο wallpaper μέχρι 7 μέρε, αν σα αρέσει. Uh, μετά εδώ έχω τσεκαρισμένο το update only over Wi-Fi για να μην χρησιμοποιεί καθόλου mobile data. Uh, και εδώ είναι τα feature uh, popular upcoming editors, το τι από αυτά να διαλέγει uh, για wallpapers και φυσικά μετά υπάρχουν και κατηγορίες. κατηγορίες όπως βλέπετε είναι πάρα πολλές. Από ζώα, μαύρο, άσπρα, celebrities, city and architecture, commercial, concert, μπορείτε να τα δείτε όλα. Αυτά είναι free εφαρμογή και θα την έχω στο, στο description του βίντεο κάτω από το like button. Και μπορείτε να διαλέξετε εδώ τι θέλετε. Street, transportation και θα σας βγάζει αυτά. Ε, υπάρχει φυσικά και ε, Not double for work, το οποίο δεν αναφέρομαι, όποιος ξέρει τι είναι, ξέρει τι είναι. Εδώ είναι το triple tap ε, για να αλλάξουμε ε, το wallpaper. Και εδώ έχουμε και ε, update interval. Δηλαδή κάθε φορά που ανοιγοκλίνουμε την οθόνη να αλλάζει, κάθε φορά που ξαναπηγαίνουμε στη home screen να αλλάζει, κάθε 30 δευτερόλεπτα και τα λοιπά και τα λοιπά, μέχρι 24 ώρες. Μετά μπορούμε να, ε, το, να τα βλέπουμε αυτά τα wallpapers σε μαυρό-άσπρα, αν θέλουμε, να αλλάξουμε το brightness, blur, το saturation. Ένα μικρό parallax effect, σαν αυτό που υπάρχει στο, στο iPhone 5s, που είναι σαν επιπλέον τα, τα apps πάνω στην home screen, το οποίο, οκ, okay, εντάξει, δεν είναι και τόσο καλό το εφέ που γίνεται, ε, και υπάρχουν και τα daydream FE, ε, ε, controls, συγγνώμη, εδώ πέρα, ε, και μετά διάφορα clearcast, default image κτλ, κτλ. Αυτό είναι, λοιπόν, πάρα πολύ απλή εφαρμογή, πάρα πολύ όμως όμορφα, όπως βλέπετε. Οπ, ε, εδώ είμαστε. Ε, wallpapers. Και είναι free, όπως είπα, θα υπάρχει στο description του βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο.